Το θέμα μας είναι, θα ξεκινήσω με αυτό, έτσι. Καλησπέρα σε όλους, στους φίλους μας, στις φίλες, σε όλη τη γη που μας βλέπουν και μας ακούν, συγγνώμη, μπερδεύομαι, και μας βλέπουν βέβαια μέσω του live που κάνουμε από τη σελίδα μας του sportsfono.gr στο Facebook και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα βίντεο. Λοιπόν, έχουμε την κλήρωση σήμερα, τα βασικά θέματα είναι 2-3 της εκπομπής μας. Το πρώτο είναι η κλήρωση. Η κλήρωση των παράστη της ΓΑΜΑ Εθνικής που η Καλαμάτα έπεσε με τον Διαγόρα Ρόδου, έτσι. Είναι η Σπάρτη, το ρεζιλίκι αυτό το απίστευτο του ελληνικού ποδοσφαίρου και της ΑΕ Σπάρτης που συνεχίζεται. Είναι η φιέστα του ΠΑΟΚ και η μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ αυτή να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος. Ξέρεις, άμα γίνεται και πολύ σπάνια, αυτό το πανηγυρίζεις πολύ, 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 πολύ περισσότερο. Επίσης, έχουμε και το διπλό της ΑΕΚ, έτσι, της Λάρισσας μέσα στην ΑΕΚ. Μεγάλη μπουκιά φάει, φίλε Αλέξη Κούγια, μεγάλη κουβέντα μιλές, έτσι. Μεγάλη κουβέντα μιλές ποτέ. Λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, κλείσα τηλέφωνα Φωτεινή. Λοιπόν, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, με τον Όφινα, λοιπόν, που η ΑΕΚ έχασε από τη Λάρισα. Λοιπόν, αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, είδαμε σήμερα έχασε και ο Βόλος στον Ηρακλή και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, είχαν φαγωθεί όλοι, φίλες και φίλοι, είχαν φαγωθεί όλοι να αποφύγουμε τον Ιωνικό, να αποφύγουμε τον Ιωνικό, να αποφύγουμε τον Ιωνικό στα παράθυρα την Καλαμάτα. Και εγώ ρωτάω τώρα, τι είναι ο Ιωνικός, ρε? Μπαρτσελώνα είναι! Μπαρτσελώνα είναι ο Ιωνικός! Μπαρτσελώνα είχαμε τρελαθεί όλοι με τον Ιωνικό. Ο Ιωνικός είναι μια ομάδα τη σειρά. Με προπονητή τον Αρναούτογλου. Τον Αρναούτη, συγγνώμη, τον Αρναούτη. Λοιπόν, με το ζόρι πέρασε στα μπαράζος δεύτερο. Με το ζόρι τα κατάφερε εκεί. Κέρδισε και αυτό στο Νατσαλένιο όπως τον κέρδισε. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα έπεσε, θέλαμε λέει τον Ιωνικό. Ο Ιωνικός έχει και αυτός κόσμο, έχει ιστορία, είναι μεγάλη ομάδα. Μας έπεσε ο Διαγόρας Ρόδου, που για μένα είναι η πιο αντικειμενικά η πιο εύκολη ομάδα από όλες αυτές. Μια καλή Καλαμάτα, μια στοιχειωδώς καλή Καλαμάτα, ακόμα και αυτή η Καλαμάτα... Μην τρελαινόμαστε λοιπόν! Ναι, μεν γλιτώσαμε κατά πολλούς τον Ιωνικό του Αρναούτογλου, πέσαμε όμως τώρα σε μια ομάδα η οποία έχει παράδοση, έχει ιστορία, έχει άκρες στο ποδόσφαιρο, έχει άκρες στην ΕΠΟ, έχει άκρες στην Επιτροπή ΓΑΜΑ Εθνικής. Όλα αυτά ελπίζω η διοίκηση της Καλαμάτας να τα λάβει σοβαρά υπόψη της και να πάει στα μπαράζ σωστά προετοιμασμένη ομάδα. Η Μαύρη Θύελλα, ας κάνουμε καλό Πάσχα, Φωτεινή μου, φίλε Κώστα Γιαννάκη, φίλες και φίλοι όλοι, ας κάνουμε Ανάσταση, Επιτάφιο πρώτα, Ανάσταση, καλή Ανάσταση και μετά θα τα καταφέρει η ομάδα. Με το Διαγόρα παίζει, δεν παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έλεος πια. Μια ομάδα χωρίς πολλούς φιλάθλους, χωρίς τίποτα. Πάμε εκεί, παίρνουμε το θετικό αποτέλεσμα και έρχεται εδώ μέσα σε 5.000 κόσμο, άμα πάει ο κόσμος τέλος πάντων, και τρώει 3 γκολ, καλό στα παιδιά του Διαγόρα, καλό στα 3-0. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα και το αρφαράκι ο Άγιος Φλόρο. Λοιπόν, αυτά έχω να πω για την Καλαμάτα, να κάνουμε Ανάσταση. Και θα τα πούμε μετά αυτά. Να ζητήσουν μια συγγνώμη από τον κόσμο, από το λαό της Σπάρτης, για αυτή την ξεφτύλα της φετινής χρονιάς, για αυτή την κατάντια. Θα ήθελα σε λίγο στα τηλέφωνα που θα σας δώσουμε πάλι της εκπομπής μας, να πάρετε όλοι τηλέφωνο και από τη Σπάρτη και από παντού και να δείτε ποια είναι η επόμενη λύση για την ομάδα της Σπάρτης. Εγώ έχω ακούσει ότι υπάρχει κάποια λύση, θα την ακούσουμε εκ των έσω, εκ των δίπλα, θα δούμε τι θα γίνει εκεί, να αλλάξει κάπως η κατάσταση. Γιατί πραγματικά αυτή η διοίκηση η ιδιοκτησίας, ό,τι να είναι, ήταν της ντροπής φέτος. Και αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν από το ποδόσφαιρο της Λακωνίας όλοι τους. Εξαιρώ τον αγωνιστή τον Νικόλαρο και σφωνάζει ο Κώστας Γιαννάκης, ο οποίος δεν συμμετείχε στο τελευταίο δίμηνο της ξεφτύλας και της ντροπής. Λοιπόν, φίλε Νίκο Τσαούς, έχεις πάρει μια κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, έχεις πάρει κίτρινη κάρτα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού τελειώνω και με τη Σπάρτη, πάμε στην ξεφτύλα τώρα του Παναθηναϊκού και τα λοιπά. Δεν είναι πράγματα αυτά, δεν μπορεί το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίζονται αυτά τα φοβερά διπλά. Θα μου πεις εδώ, έχασε η Φουρία από τον Ολυμπιακό Ανάληψη στην Καλαμάτα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το ίδιο
από το γάμα τοπικό μέχρι την αλφα εθνική και το Champions League που λέμε στην Ελλάδα. Είναι ένα ποδόσφαιρο, αυτό μας αξίζει, αυτό έχουμε όλοι μας. Όλοι μας. Οι παράγοντες, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, καταλάβατε λοιπόν. Ήρθε η σειρά σου τώρα με τη Λάρισα και μη μου πεις τώρα ότι η Λάρισα δεν μπορούσε να πάρει ένα διπλό και το πήραμε την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Μπράβο, εντάξει, πολύ φορμασμένη. Μπράβο στη Λάρισα να πάρει και το πρωτάθλημα. Να πάρει και το κύπελο του χρόνου. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟ, φίλες και φίλοι. Πάμε στον ΠΑΟ. Πολλά συγχαρτήρια στο δικέφαλο του Βορρά. Φίλε Νίκο, βάλε λίγο στο πλάνο και τη φωτεινή. Λοιπόν, πολλά συγχαρτήρια στο δικέφαλο του. Τέτοια ωραία γυναίκα. Πρέπει να τη βλέπει όλη η Ελλάδα, να τη βλέπει όλος ο πλανήτης, γιατί σε λίγο θα τη ζητάτε αυτόγραφο και θα σας δείξει. Θα τη μιλάτε και θα σας λέει καλημέρα. Δεν είναι μόνο δύο μέτρα, δεν είναι top model, δεν είναι ανερχόμενη περσόνα, τηλεοπτική, ραδιοφωνική κλπ. Είναι και καλό κορίτσι. Και είναι ένα κορίτσι το οποίο συνεργάζουμε πάρα πολλά χρόνια και το μέλλον είναι όλο δικό της. Σεμνό, ταπεινό, εργατικό, που ξέρει να σέβεται και να αναγνωρίζει και να δουλεύει σκληρά. Λοιπόν, γιατί θα μπορούσε να είσαι δύο μέτρα γυναίκα και να έχεις αράξει, να έχεις ησυχάσει και να ψάχνεις χορηγούς να σε ταΐζουν και να σε κυκλοφορούν στα κότερα. Ενώ αυτό το κορίτσι είναι το εντελώς διαφορετικό, φτύνει αίμα καθημερινά για να φτάσει ψηλά και θα φτάσει σίγουρα και πρώην πρωταθλήτρια του ΦΟΠ, γυμνάστρια, έτσι. Δεν είναι οτιδιώτη, δεν είναι οτιδιώτη, έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό και μαύρη δίαιλα. Και μαύρη δίαιλα, Νίκο Τσαούση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά. Δεν το λέω και το πιστεύω. Λοιπόν, ερχόμαστε πάλι τώρα στον ΠΑΟ. Την άξιζε αυτή την πρωτιά, το πρωτάθλημα, μπράβο μετά από 34 χρόνια. Μπράβο στον ΠΑΟ, θα μιλήσουμε και με τον Παναγιώτη τον Παντέλη σε λίγο, τον παλιότερο φύλακα του ΠΑΟ που είχε πάρει το πρωτάθλημα το 85. Λοιπόν, συγχαρτήρια, μπράβο ΠΑΟΚΑΡΑ, συνέχισε έτσι και μην καταλαβαίνεις τίποτα. Όλοι οι μελανόλευκοι αξίζουνε, όλοι οι μελανόλευκοι πρέπει να δικαιωθούνε κάποτε. Δικαιώθηκε ο ΠΑΟ μετά από 35 χρόνια. Θα έρθει και η σειρά της μαύρης θύελας φέτος, σε 15 μέρες θα δικαιωθεί και αυτή και θα πάει έστω σε αυτή την ψωρογάμα δέλτα, όπως τη λένε, Β' Football League Εθνική, μέχρι να φτάσουμε και εμείς στην Super League, μέχρι κάποια μέρα να πάρει και η μαύρη θύελα το πρωτάθλημα. Νίκο Τσαούση. Λοιπόν, και με ένα τελευταίο που θα δώσω, στείλαν επιστολή στο Βασιλιάδη, λέει η Κώστα Γιαννάκη, οι 12 προέδροι, λέει, της ομάδας, 6 πρωταθλητές, που θα πάνε στη νέα Β' Εθνική και θα πούνε, λέει, όχι, άμα δεν μας δώσεις λεφτά από την ΕΡΤ, εμείς, λέει, δεν κατεβαίνουμε. Ποτέ και κατεβείτε, ρε! Ποτέ και κατεβείτε, κρατικοδίαιτοι όλοι σας! Αν δεν έχετε λεφτά να κατεβάσετε τις ομάδες σας, να μην δηλώσετε συμμετοχή και να μην πηγαίνατε ούτε προέδροι, ούτε συμβούλοι, ούτε τίποτα! Ας τα σηκώνετε, θεωρώτε αυτήν την Ευρώμη, και έτσι! Να ξεβρωμίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ας έχουμε 10 ομάδες στην Α' Εθνική, ας έχουμε 10 στη Β' και 10 στη Γ' σε όλη την Ελλάδα. Αυτές όμως που έχουν χρήματα είναι υγιείς οικονομικά και δεν περιμένουν από κρατικό διαιτισμό και από το κράτος, από την ΕΡ και από τα στοιχήματα και από τα στημένα να ζήσουν και να βρωμίσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλω, φίλες και φίλοι, αυτό θέλει όλη η Ελλάδα. Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ με ένα φιλί αγάπη στη φωτεινή μου. Καλό Πάσχα! Καλό Πάσχα σε όλους! Θα τα πούμε στη συνέχεια, βέβαια. Εδώ τελειώνει το διάγγελμα. Καλό Πάσχα σε όλους! Καλή Ανάσταση! Και Ανάσταση! Λαμπάδα Ανάσταση στη μαύρη θύελα!